Θα σπείρουμε μαρουλάκια για το Πάσχα. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και ήρθε ο καιρός να σπείρουμε μαρουλάκια για το Πάσχα. Εδώ πέρα πίσω έχουμε τις κρεμμυδομάνες μας, οι οποίες περιμένουμε να μεγαλώσουν. Είναι από τα κρεμμύδια τα δικά μας. Είναι κρεμμύδια τα οποία βλάστησαν και τα βάλαμε στο χώμα για να γίνουν πράσινα και να έχουμε έτοιμα κρεμμυδάκια για σαλάτα το Πάσχα. Περίπου σε 1-1,5 μήνα βαριά θα έχουν γίνει. Θα βάλουμε και τα μαρουλάκια μας, τα οποία είναι 4-5 δαχτυλάκια όπως βλέπετε. Λίγο κοιτούσα λίθρα γιατί κοιτούσα τη ρεθόνη για να δω τι βλέπετε κι εσείς. Θα τα βάλουμε. Πιστεύω να μην πω ψευδεστήσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα προλάβω να γίνουμε αυτό το Πάσχα. Αλλά πιστεύω ότι λίγο μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμα. Και εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά, είναι 20 ριζούλες. Θα τα φάμε. Θα τα φάμε εύκολα και γρήγορα. Αυτό που θέλουν είναι ήλιο, αέρα και πολύ 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 μέρα. Αυτά τώρα ο καιρός τα έχει. Δεν έχει υπερβολικές θερμοκρασίες που να ξεπεράνουν τους 20 βαθμούς. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να αναπτυχθεί το μαρουλάκι. Το μόνο κακό είναι ότι πρέπει να τα φάμε σχετικά σύντομα, γιατί μετά θα βγάλουν το τσουτσουνάκι που πάνω κάνει το σπόρο και μετά σκληρώνουν πολύ και δεν τρώγονται. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Μπήκε, έγινε η σιρούλα μας, ακριβώς δίπλα. Έξα λίγο να τα βγάλω, να μην είναι η κορυφούλα μέσα στη λάσπη, γιατί αν είναι η κορυφή μέσα στη λάσπη υπάρχει θέμα και σαπίζουν. Και περιμένουμε σιγά σιγά να γίνουν. Τα κρεμμυδάκια μας είναι κρεμμύδια σαν αυτά εδώ που βγάλανε φύτρα. Ή σαν αυτά εδώ που βγάλανε φύτρα και για να μην τα κόψουμε και πετάξουμε πολύ γιατί αρχίζει και τζουφιάζει μέσα, το βάζεις, μεγαλώνει αυτό το πράσινο και τρως ουσιαστικά πράσινα κρεμμυδάκια. Και δεν είναι που ήταν κρεμαστά και βγάλαν φύτρες, απλά ήρθε η εποχή τους ακόμα και αυτά που είναι στο τελάρο και αυτά βγάλανε φύτρες. Τα σκόρδα όμως αντέχουν ακόμα, σε αντίθεση με τα κρεμμύδια. Τα σκόρδα είναι μια χαρά και ακόμα θα περιμένουν. Ίσως τον επόμενο μήνα. Γενικότερα, όπως σας έχω ξαναπεί, είμαι οπαδός της αυτάρκειας. Γι' αυτό και σπέρνω, θέλω να έχω τα δικά μου, τα έτσι όπως τα θέλω εγώ. Τα καλύτερα, θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα λαχανικά, γιατί καταρχήν έχουν τα ραντίσματα που θέλω εγώ, που δεν κάνω ραντίσματα. Το λίπασμα που θέλω εγώ, που δεν βάζω λιπάσματα, βάζω κουτσουλιά αν χρειαστεί. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά και θα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.